ήταν να πω ότι αυτή τη στιγμή τα χρήματα λίγο που έχουν στους ταμιευτήρες είναι 550.000 φυσικά. Όμως, με ενέργειες που έχουν γίνει από το 2016 στην Ανατολία και έχουν αφήσει πίσω τεράστιες υποδομές για το Δήμο και με ενέργειες που θα γίνουν ακόμα και γίνονται σήμερα που μιλάμε, πιστεύω σίγουρα ότι η Νάξο δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με την επάρκεια του νερού. Μακάρι να έρθει τουρισμός πολύ στο νησί μας και το ξέρω γιατί βγαίνουν οι υπολογισμοί, νερό θα υπάρχει να πάει παντού. Ναι, η οικονομία πρέπει να είναι από όλους. Η οικονομία θα πρέπει να υπάρχει. Η οικονομία θα πρέπει να υπάρχει και αυτό που εντοπίζω εγώ, παρόλο που ακόμα δεν έχει βγει η ανακοίνωση από το Δήμο μας. Βλέπουμε όσο στη χώρα, παράδειγμα, ότι η Αράδυπρος πριν από 2-3 χρόνια όλοι οι δρόμοι το πρωί ήταν βρεγμένοι. Τώρα πραγματικά έχουν το πρόβλημα στο Δημαρχείο γιατί δεν έχει ρίξει. Μόνο δεν έχουν ποτέ νερό. Γιατί και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το νερό είναι ανάγκη, έχει δει ότι δεν έχει βρέξει καιρό καθόλου και τους έχει γίνει πια συνείδηση ότι δεν πρέπει να το πετάμε το νερό έτσι απλά στον δρόμο. Θέλω να ενημερώσω ότι πριν από περίπου 20 μέρες κάναμε 3-2-3 στο νησί με χρήματα του Δήμου αυτές, η μία είναι εδώ προς το δρόμο των Νεκαρών, η άλλη είναι κοντά στην Αγιασό, ανάμεσα Αγγλικό Αγιασό και άλλη είναι πίσω από το Δαμαγιώνα. Στη μία στο δρόμο των Νεκαρών βρήκαμε περίπου στα 15, αλλά ό,τι χωρίζω και λίγο γύρω στα 10 κυβικά την ώρα και στις άλλες 2-3 έχουν βρει νερό όσο θέλουμε, αρκεί να μπει μοτέρ και σωλήνα και να τραβάει. Τώρα θα γίνει η επόμενη κίνηση μετά τον προϋπολογισμό ώστε να σωληνωθούν αυτές οι γεωτρήσεις και εξωτερικά, δηλαδή για να μην βουλάνε, ας το πούμε, αλλά και να μπουν και τα μηχανήματα μέσα με τις σωληνώσεις ώστε να βγει το νερό έξω και να δοθεί στην κατανάλωση. Μάλιστα. Μετά το κοντά στο καλοκαίρι, έχω μιλήσει με τον κύριο Νόκα, υπάρχουν κάποια σημεία που τα έτρωξα και εγώ τα ήξερα. Αυτός εφέρω ακόμα μια φορά με την ανοβρία που υπήρχε, γιατί και εγώ προσπαθώ, δεν έχω γίνει ότι το έχω βοήθηση από γύρω-γύρω και συμβουλάτορες. Προσπαθώ μόνο μου με την υποχρέωση που σαν αντιδρώ από την ίδρυψη να κάνω το καλύτερο δυνατό για το Δήμο, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία που είναι από το κάτω τη Εγκαρέα που πηγαίνουμε προς το Αβρά, δηλαδή τα πίσω μέρη που είναι τα βουνά του νηρισιού, ας το πούμε, εκεί τρέχουν νερά και πηγαίνουν στη θάλασσα όπως τρέχει. Από φανερωμένη και μπαίνει μέσα στο πράγμα της φανερωμένης είναι και νερά που πηγαίνουν στη θάλασσα. Έχω πάει εκεί, το έχω βιντεοσκοπήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Νόκα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα προσπαθήσουμε να διοδοτήσουμε τρία σημεία που έχουν τρέχει αρκετό νερό, τουλάχιστον 5-6 μήνες το χρόνο, να γίνουν νόμιμα με άδειες τρία πηγαδάκια ώστε με μοτέρ να παίρνουμε νερό και να πηγαίνει ή μέσα στη λίμνη των Εγκαρών ή μέσα στο πράγμα της Φανερωμένης. Αυτά θα γίνουν φέτος, δεν αποδίδουν γιατί για το καλοκαίρι μας τώρα, αλλά θα αποδώσουν εσάι για το Δήμο. Μάλιστα. Ωραία. Ακόμα ήθελα να πω ότι επειδή το νιώθω όλα αυτά που μου λένε για τα νερά, για τις γεωτρήσεις, για όλα αυτά, φέτος το τεχνικό μας πρόγραμμα έχουμε βάλει για να κάνουμε μελέτη για αφαλάτωση για τη χώρα της Νάξου. Εντάξει, δεν θα είναι μόνο για τη χώρα, θα είναι όταν μιλάμε το δίκτυο αυτή της χώρας, εννοούμε Καρανάδο, Λινάδο, Γιατσανή, Τρίποντες, όλα αυτά τα σημεία τα πιάνει. Και προσπαθούμε μια αφαλάτωση 2000 και λοιπόν το 24. Αυτά μόνο. Εμεί του ιδιωτήσουμε όπω είπαμε. Ναι, θα κάνουμε και εμεί του ιδιωτήσουμε. Α, όπω τα πέτυχε. Όχι, όχι, σίγουρα τα. Θα ήθελα να θα μιλήσουμε. Ναι, ήθελα να πω με τον κύριο Δήμαρχο ότι πριν από λίγε ημέρε είχε έρθει στην Άξο ένα κύριο ο οποίο αυτό μισθώνει απαλατώσει. Και έχουμε συνοηθεί την Τετάρτη το πρωί, θα έρθει την Τρίτη, Τετάρτη που ήρθαμε στο Δημαρχείο, για να μιλήσουμε αν υπάρχει το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να μισθώσουμε ακόμα και μια αφαλάτωση και για όσο χρόνο απαιτηθεί. Μάλιστα, λοιπόν, ξεκινάμε ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω ότι
στην επίσκεψη που κάναμε με τον Μιχάλη τον Πράσινο, τον Αντίνο Βεδονούσα, ψηφίστηκε με τον κύριο Σκουρλέτη και ένα από τα δύο θέματα που θίξαμε εντό από τα μικρά νησιά ήταν και το θέμα τη ενίσχυση του Δήμου στο θέμα, στο θέμα τη λειψιγρία, του προβλήματο που επέφερε. Μπορώ να πω ότι σε αυτό και ο Μιχάλης δηλώσει αυτό. Ομολογουμένως, ο υπουργός δεν πήρε κάποια θέση απέναντι σε αυτά που ζητήσαμε. Και ενώ αντίθετα με τα εκπλήξεως, είδαμε ότι σε τρεις μέρες πήγε ο Δήμαρχος Άβριο και του έδωσε 50.000, είδε στην Τίνα και έδωσε 250.000. Προσπαθώ εγώ κάθε μέρα να έρθω σε επαφή μαζί τους, τουλάχιστον με το γραφείο και με τους ανθρώπους που είχε μαζί, να δούμε τι ακριβώς θέλουν. Μήπως κάτι εμείς δεν έπρεπε να συμπληρώσουμε για να ζητήσουμε και εμείς να μας κερδίσουν χρήματα για τη βοήθεια μας πάνω στο θέμα αντιμετώπισης της ψηφίδας. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ελάτε, κύριε Βούτση. Το πρώτο ερώτημα, ως κύριο Πολυκρέκτη, είπατε ότι φέτος βάλατε στο τεχνικό πρόγραμμα μελέτη για θαλάτους, έτσι. Ναι. Το είχατε βάλει και πέρσι. Πέρυσι δεν έγινε. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν έγινε. Τι? Πήραμε αυτά τα χρήματα και τα κάναμε για να κάνουμε την αναδόση στο Κουφονήσιο. Για τη μελέτη του Κουφονήσιου, του Σοκολάτου του Κουφονήσιου. Ωραία. Και τέλειωσε αυτή η μελέτη και την καταθέσαμε σήμερα στο ΕΣΠΟ. Στον υπουργό είπε ο κ. Δήμαρχος ότι θέσατε το ζήτημα του νερού τη επάρκεια ή δημαρχία. Παραδοσιακά αυτό που λέτε για την Άνδρο δεν το γνωρίζω, θα το δω και εγώ. Και στην Τίνο. Είναι νομίζω ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και από το γεγονός που βλέπουμε σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα έργα και μελέτες που έρχονται από το παρελθόν. Γιατί τόσα χρόνια, αυτό δεν είναι θέμα υπουργείου, είναι θέμα ετοιμότητας σε μελέτες για να μπορούμε να υποβάλουμε σοβαρές προτάσεις χρηματοδότησης. Τόσα χρόνια, γιατί έρχονται στο ένα μετά το άλλο έτος του τεχνικού προγράμματος αυτού του είδους τα έργα που αφορά την επάρκεια του νερού και δεν υλοποιούνται? Για ποιο λόγο δεν υλοποιούνται? Θα βάλεις στο τεχνικό σας πρόγραμμα. Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Την αναβάθμιση των οφείογα, την αφαλάτωση, διάφορες καλλιεργίες πηγών, πολλά έργα. Τα εδώ και χρόνια και δεν υλοποιούνται. Έστω να γίνουν μελέτες. Για ποιο λόγο? Όχι τα έργα, και μελέτες. Για ποιο λόγο? Εσύ είπατε τώρα, βλέπετε το θέμα που της ενίσχυσης του Δήμου που είχε διψηφία. Και ανακατέψτε άλλο πράγμα. Δεν έφτασε η ενίσχυση του Δήμου. Η διψηφία είναι κάτι έργα, δεν ήταν κάθε χρόνο. Η διψηφία δεν ήταν το έργα, κουτιά. Είναι κάτι το μόνο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεν είναι ότι το συνειδητοποιήσει, το ξέρετε. Γι' αυτό το αντιμετωπίζετε. Προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε με τον τρόπο σας. Το ζήτημα είναι ότι από το 2016, που θυμάστε πώς ήταν και εκείνη η χρονιά, άστα που μετά έδεξε, από τότε δεν έχει προχωρήσει κάτι σοβαρό σε σοβαρή υποδομή. Δεν λέω για τη σύνδεση που μπορεί να έγινε με τον Όσκελο στην παραλία ή με τη συμπίστωση χειροκρίσεων. Μιλάω για πρόβλεψη. Για να ξεκινήσουν μελέτες για σοβαρές υποδομές. Όπως είναι παραδοσιακά οι αφαλατώσεις και όπως είναι το διαβάτευση των δημοσιογραφικών. Ο λόγος που συνδέω για να καταλάβετε, δεν είναι άσχετος λόγος που συνδέω, είναι ότι πάτε στον Υπουργό, αλλά από τη μεριά του Δήμου δεν υπάρχει αντίστοιχη προετοιμασία. Το ΣΥΝ Αθηνά και η Χειρακίνη. Δηλαδή τα ζητάμε από εκεί, αλλά και εμείς να προγραμματίζουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό τόσα χρόνια. Λοιπόν, ο Δήμος μας, κύριε Ρούτση, δουλεύει στο θέμα του νερού και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα προκληρούμενο και της Ηρακλείας της Αφαλάτωσης, τα τέσσερα νησιά των μικρών Κυκλάδων, τα νησιά τα δικά μας, δεν έχουν πρόβλημα πλέον με νερό. Που μέχρι πρότινος πηγαίνει η υδροφόρα και τους πηγαίνει το νερό, το μητριοφόρο κάτω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν όχι μόνο έχουν γίνει αφαλατώσεις, αλλά γίνονται και συμπληρωματικές αφαλατώσεις, όπως είπε ο κ. Πολυκρέτης, σήμερα κατατέσσαμε και τα τελευταία χαρτιά για να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική απαλάτωση των 600 κυβικών, δηλαδή συν των 700 που έχει, άλλα 600 στο Κουφονήσι, η Μερσίο, μάλλον την ώρα. Λοιπόν, είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή η δουλειά γίνεται. Τώρα 600 κυβικών. Όχι, όχι,
600 κυβικά μπροστά, συν τα 700 που είχε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά, κύριε Κουτσή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτά τα χρόνια έχει γίνει δουλειά και έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν πρώτα οι πιο αναγκεμένοι και μετά μπαίνουν οι επόμενοι. Και έτσι λοιπόν. Σε σχέση με την υλοποίηση και το προγράμμα του παρελθόντων ετών. Και συμπληρωματικά, συμμαχία, αν θέλει κάποιο να ενισχύσει για την ψηφία, βγαίνει ο κωδικό και του στέλνουμε τη μελέτη. Δεν χρειάζεται να έχει μελέτη για να. Λέμε ότι έχουμε αυτή την ανάγκη, μα τα δίνει. Στέλνουμε και εκμεταλλευτεί. Θέλω πρώτα να πω κάτι. Ποιο θέλει να εκμεταλλευτεί. Έτσι, βέβαια μπορώ να πω ότι δεν σε παίρνει ο οποίο δεν να βοηθήσει. Πολύ λογικά αυτά που λέει ο Βασίλη. Πάρα πολύ λογικά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε 30.000 ευρώ για τι ιωτρήσει. Έρχεται το Υπουργείο, λέει θα σα πληρώσω εγώ. Κάνουμε τη μελέτη, την υφτάρα που είχαμε πάρει και έγκριση και τη στέλνουμε μαζί με δίκτυα μεταφορά νερού στο πρόγραμμα. Εδώ τα ψήφισαμε στο Υπουργείο στην Ελλάδα. Ναι, παιδιά, εντάξει, πέρα στο καλοκαίρι, απαντάραμε και ακόμα είμαστε. Άμα πάρει τηλέφωνο τώρα, λέει θα μα ανακοινώσει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ελάτε, κύριε Πολίτη. Τι θέλω να πετάξει, τι θέλω να κάνω, τι θέλω να κάνω. Θέλω όμω τον κύριο Βούτσο ότι ο Δήμο μα έχει κάνει πολλέ μελέτε. Θέλω να πω ότι είχαμε καταθέσει τη μελέτη τη δημοσιογραφική των Μεγαρών ένα έργο 500.000 ευρώ που εγκρίθηκε και περίπου σε κανένα μήνα θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία να το δημοκρατήσει. Είναι ένα άλλο έργο, 1.200.000 ευρώ, ξύλι το ΦΠΑ, είναι για την εξοικονόμηση του κλειδίου του νερού, που και αυτό εγκρίθηκε και είμαστε τώρα σε φάση δημοκράτηση. Έχουμε καταθέσει για το δίκτυο του ΑΕΛΙΑ με δαμαγόνια και πιλότη και τραγία μαζί ένα τεράστιο έργο, έχουν στα 700.000 και είναι μαζί μας. Το κλείσει τη Μήτρη αυτό και μας έχουν πει από εβδομάδα σε εβδομάδα ότι θα μας το εντάξουν. Και έχουμε καταθέσει ακόμα, όχι είναι μαζί αυτά τα δύο, το δίκτυο με τις δύο τρεις. Αυτά είναι τα έργα που έχουμε καταθέσει και σε επόμενο δημοτικό σχολείο θα καταθέσουμε και μία μελέτη για την κατάσταση δικτύου στην πύρα του Δήμαρχε, γιατί και το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό και έχει τελειώσει αυτή η μελέτη και μπορεί να κατατεθεί στο οποιοδήποτε πρόγραμμα ανοίξει τώρα. Όλα αυτά δεν γίνονται από μία μέρα. Και είχαμε καταθέσει και το πιο σημαντικό, την υδροβάθμια επεξεργασία του νερού βιολογικού για χρήση άνθρωψης από το λιβάδι. Το οποίο ακυρώθηκε το πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και θα πρέπει να το επαναφέρουμε μόλι υπάρχει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι κομβικό αυτό. Θα ενημερώσω σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήδη υπάρχουν κάποια χρήματα που έχει δώσει το κράτος, δεν έχουν έρθει στο Δήμο, για να μπορέσει να ξεκινήσει η μελέτη ξανά για το βιολογικό της χώρας, ώστε να μπορεί αυτό το νερό να πηγαίνει για πότισμα για τους βιολογούς του. Το βάθμα επεξεργασία. Έχουμε βάλει τότε και το κόπη και το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο κύριος Κουζουρίς. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Για τα σχολιά της Ορεινής Νάσου, αν προβλέπετε κάποιες καινούργιες γεωτρήσεις, την Κόρονο, τη Μέση, τη Κονιακή, γιατί έχουμε προβλήματα κάθε χρόνο και κάθε φέτος θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Θέλω να πω λίγο ότι στην Κόρονο πάνω, πριν περίπου από 20 μέρες, ένα μήνα, τελειώσαμε τα αντιστάσια, εντάξει, ήταν ένα γονομίζω 20.000, είναι το ΦΠΑ από εκεί, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κόρνο, με τα νερά που υπάρχουν, αυτά τα νεροχώρα σύστημα, δεν δουλεύουν και οι τρεις παροχές νερού, δουλεύουν οι δύο για να πιάνει να δέρει μισθή. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι την Κόρνο. Το καλοκαίρι όμως δεν στάνει. Ακόμα θα δοθεί μία γιώτηση τη Κορώνα αυτή που δεν δουλεύει τώρα, αλλά και το καλοκαίρι να μην πηγαίνει και πηγαίνει να γεμίζει από την πλατεία του χωριού για να πηγαίνει να πουλάει το νερό. Όχι, κάτσε. Αυτό σε ποιο το λέτε. Το λέω εκεί να τα πούμε. Σε ποιο το λέτε. Να τα πούμε το χωριό. Σε εμά το λέτε. Το λέω να τα πούμε. Το λέω να τα πούμε. Ναι, αλλά υπάρχουν και τοπικέ. Άμα
δεν είναι αδικείο και για το πέρασμα σε μένα. Και γεμίζει 20 κυβικά, 20 κυβικά. Πέφτει η καταρχήν κύριε Χρυσό για την δημοτική περιουσία είναι ο πρόεδρος, το λέει ο νόμος. Ο οποίος εισηγείται στο Δήμο. Αλλά πες εγώ το ότι οι αντιπολίτες είναι ο Δημοτικός. Όχι, το λέω πριν. Ας ήσουν από τη μέσα εδώ το λέγαμε. Και ένας από την κόρονα, δεν ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά περισσότερο μιλούμε για τη μέση, έτσι, γιατί έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Λοιπόν, για τη μέση. Έχουμε βάλει για τη μέση. Έχουμε βάλει μέσα στο τεχνικό, στο τεχνικό πρόγραμμα για να γίνει για να γίνει μελέτη που θα την καταθέσουμε στην αποκεντρωμένη για κάποια χρήματα που υπήρχαν από παλιά, ξέρεις αυτό με τις καταστροφές. Απλώς πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από εκεί να καταθέσουμε τη μελέτη. Όχι, έχουμε βάλει και γεωτρήσεις, 20.000 ευρώ. Εκτός της γεωτρήσεις, έχουμε βάλει αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από εκεί. Θα ρωτούσε γιατί είναι για την Γερμανία. Το αναφέρουμε για την Γερμανία. Εντάξει. Που δεν αναφέρεται. Όχι, είναι για την Γερμανία. Όχι, είναι για την Γερμανία. Ο κύριος Σουρός. Συγγνώμη, άλλη μια ερώτηση. Δεν είναι καθαρά του νερού, αλλά αφορά τη δεξαμενή την κεντρική της Νάξου. Ειλικρινά μιλάμε, έχω πάρα πολλές ενοχλήσεις επειδή κάνω και κοντά από τουρίστες και από θέμα γενής είναι σε χάλι, σε κακή κατάσταση. Ειλικρινά μιλάμε, θέλει πολύ επισκευή, βάψιμο, σοπατίσματα, είναι έχουμε τα σύνταξη. Έχουμε 4.000 ευρώ, αν δείτε, για μελέτες, γιατί υπήρξε αδυνατή. Όχι, αναφέρει. Μελέτη για επισκευή και συντήρηση. Μελέτη για επισκευή, σύνταξη μελέτη για επισκευή και συντήρηση δεξαμενών Νάξου. Γιατί είναι και στις δεξαμενών, γιατί αυτή εδώ πάμε και για το Χρυσόστομο και για το Θεολογάκι. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι κάτω σκόπιο. Εντάξει, αν είναι γιατί... Ο κύριος Κουρές, πάλι συγγνώμη, ο κύριος Σέντς. Το ίδιο ήταν σαν γιατί... Αν πήρω για τον επιτυχάρι. Επειδή, όπως ξέρουμε όλοι φέτος, είναι το κύριο θέμα μας είναι το νερό. Με συγχωρείτε. Ανόρυξη ιδρυτικών γεωτρήσεων στη ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ Δημαρία. Ναι, αλλά και συγκεκριμένα δεν έχει πει αυτό. Γιατί προηγουμένω υπάρχει κάτι που δεν έχει πει για την Ιωδαμακιώτα, να καταλάβει γι' αυτό. Τώρα τι γίνανε, Νίκο, αλλά διαμερίσματα ήταν το ιδρυτικό πρόγραμμα. Όχι, αυτά είναι το ιδρυτικό πρόγραμμα. Δεν αναφέρει άλλο. Δεν θα πει για μέσα. Δεν θα πει για μέσα. Ολοκληρώσατε, όπως βλέπουμε όλοι φετός το μεγάλο θέμα είναι το νερό. Ναι. Από ό,τι ακούγεται όλοι σας εδώ στην Αθήνα φετός, κόσμος θα έχουμε πολλούς επισκέπτες. Η αγωνία όλων, επειδή τυχαίνει να είναι από τουριστική περιοχή, έτσι, καθημερινά είναι αυτή η συζήτηση. Ναι. Θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είπε ο Άγιος Πολυκρέτης, 550.000 είναι τα αποθέματα του νερού. Ρωτάω, πόσο διάστημα επαρκούν, πόσο χρονικό διάστημα υπάρχουν αυτά τα 550.000. Ακούστε την ώρα, δεν είναι. Μπορείστε. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει να γίνει και αυτή η κατάσταση τη μευράνηση τη δημοσιογραφική των νεκαρών, εγώ θέλω να τελειώσει η τουριστική σεζόν και να κρατήσουμε μέσα στο πράγμα τη παραμονή 150 με 200.000 κυβικά από ό,τι. Δηλαδή θα τελειώσουμε τη σεζόν και θα έχουν και 150.000 κυβικά από ό,τι. Εντάξει. Δεν το πρόβλημα σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε οικονομία. Δεν θα κάνουμε οικονομία. 400.000 είναι για κατανάλωση. 400.000 είναι για κατανάλωση. Από τα 550 είναι 400.000 κυβικά. Θα πάει κατανάλωση. Θα πάει να σε πληρώσει, θα σε πληρώσει αυτό που χρειάζεται. Πρέπει να κάνει οικονομία και. Εγώ πήγα σε επιχειρηματίε που να κάνει οικονομία. Εγώ γι' αυτό θέτω τα ερωτήματα. Επειδή φέτο. Πρέπει να του δείτε να κάνουν οικονομία. Δεν έχουν ούτε γεωτρήσει. Όχι. Ούτε πηγάδι για να σκοτώνουν στην περιοχή. Να πάψει να τελειώσουν. Δεν έχουν ούτε γεωτρήσει ούτε πηγάδια να ενισχύουν την περιοχή. Πέρυσι παρουσιάστηκε μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο ελλείψει. Μείναμε μέρε, ώρε από νερό. Στον Άγιο Προκόπη. Έτσι. Εγώ καθέτω τώρα, μην τα έχουν το καλοκαίρι. Άκουστε λίγο. Έτσι. Υπάρχει μία πληροφορία ότι δεν υπάρχει το δίκτυο στην περιοχή. Αυτό είναι. Έτσι. Υπάρχει μία πληροφορία ότι δεν υπάρχει το δίκτυο στην περιοχή. Φέτος θα είναι πολύ πιο μεγάλη οι ανάγκες από τα άλλα χρόνια. Υπάρχει κάποια πρόταση για την αντιμετώπιση. Φυσικά. Να σα πω.
αυτή τη στιγμή, εφαίρεση που είπατε ότι κάποιες φορές, συγγνώμη που έχω πει στην Αγία, κάποια σημεία δεν έφτανε το νερό, ειδικά σε διόρθα σπίτια ή οτιδήποτε. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε νερό στο δίκτυο, απλώς ο αγωγός που πήγαινε από τη Δεξαμενή προς τα κάτω, παράδειγμα να σου πω, είναι φύ 200. Πόσο μπορεί να σου δώσουν στο φύ 200, 400 σπίτια, τότε που έγινε. Τώρα λοιπόν είναι 800 σπίτια και από τότε ήταν για 100 ξενοδοχεία, δεν είναι άλλα 500 ξενοδοχεία. Δηλαδή είναι σαν τα φύλλα του Δέλτου, είναι τα δίκτυα γύρω γύρω πάνω στο δίκτυο. Μα βοηθούμε πρώτα τα χαμηλά σημεία και στα ψηλά δεν προλάβει να πάει. Εφέτος λοιπόν θα γίνει το εξής. Εδώ που είναι η βαγιά, θα δώσουμε έναν αγωγό που θα φτάνει στο Βρεσινάδικο και στο Ελληνένους κοντά. Εκεί θα βοηθήσει ο αγωγός ένα αποτέλεσμα γύρω στο 50% του προβλήματος που ήταν πέρυσι. Για να δώσουμε νερό που θα θυμάζει που σώστε. Και προσπαθούμε να βάλουμε δύο δεξαμενές, κανονικά θα έπρεπε στην πορεία να γίνει και μία τσιμετένια, μία υπόγεια, ώστε να είναι 200 κυβικά και το βράδυ που δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση να γεμίζει η δεξαμενή και να έχει ένα μικρό πιεστικό, πάρα πολύ μικρό, έτσι να κρατάει μια πίεση 2 bar και να ισοβαθμίζει εκεί πέρα. Θα πάρουμε λοιπόν 2. Διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Έχω ενημερώσει τον πρόεδρο. Ναι, ξέρω το πότε την υπάρχει. Ναι. Για την δεξαμενή που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, κατά ένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Το έχω πάρει πάνω με το πιο πιο από την αρχή, αν κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί. Για αυτή τη μικρή ποσότητα, ναι. Έστω μια αίρεση στην περιοχή. Θα πάρουμε λοιπόν δύο δεξαμενές περίπου των 20.000 κυβικών, δύο πλαστικές, δύο, γιατί υπάρχουν κάτι φωσφωτές που είναι καλύτερες, δεν είναι, δηλαδή είναι για πόσο νερό, ώστε να μπουν εκεί πέρα και με ένα μοτεράκι μικρό να μπορέσουν να έχουν μια πίεση και να βελτιωθεί αυτό το πρόβλημα. Σύνολο 70-80%. Άλλη ερώτηση. Γιατί για να δημιουργηθεί 100% θα πρέπει όλη η Αγία να σηκωθεί το δίκτυο και να αλλάξει. Ένα τελευταίο. Πόσο διάστημα χρειάζεται να συνδεθούν οι γεωτρήσεις καινούργιες με το δίκτυο? Οι γεωτρήσεις καινούργιες, όταν υπάρχει το χρήμα, συνδέονται εύκολα. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αυτές οι γεωτρήσεις 15 μέχρι 30 Ιουλίου να μπορούσαν να έχουν συνδεθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω, μίλησε για οικονομία, βέβαια που σίγουρα πρέπει να πουλήσει. Πηγαίνει σπατάλη, η οικονομία εντάξει τη ανάγκη που θα είναι ένα σχεδιασμό. Αλλά θα πει για τον κόσμο, ικανό τον κόσμο να κάνει οικονομία. Ο Δήμος πώς έχει προχωρήσει να ελέγξει τα δίκτυα, οι υποδιαδρομές, τα αντιοστάσια, δεξαμενές. Να σα πω ένα παράδειγμα, επειδή περνάω σχεδόν καθημερινά και το βλέπω. Στη δεξαμενή στο Γαμπράν, δίνεται παραπάνω νερό και τρέχει και είσαστε ενημερωμένοι γι' αυτό και τρέχει μέσα στον δρόμο το νερό, ας πούμε. Γίνεται δηλαδή μια σπατάλη που δεν έχει ελέγξει ο Δήμος. Πώς θα καλέσουμε τον κόσμο να προσέχει, ας πούμε, αν έχει προχωρήσει ο Δήμος αυτό τον έλεγχο, τον δίκτυο. Θα ήθελα να ρωτήσω για το έργο το 1.200 FPA που είναι το έργο αυτό για έλεγχο διαδρόμων και πρέπει να γίνεται. Τώρα, αν υπάρχει κάτι. Να πω. Ο κύριος Μαράκης. Ε, Βουλικρέτη, πέρυσι, αν θυμάστε, πόσα κυβικά είχαμε τέτοιο καιρό, πόσα κυβικά νεοπέρυσαν. Πολύ πάνω. Δεν θυμάστε. Θα πάτε. Πόσο είπαμε. 1.700. Τρεις φορές πάνω. 1.700. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις διευκρινιστικές ερωτήσεις για το νερό του κύριου Πολυβέρτη. Θα συνεχίσω και με κάποιες ερωτήσεις που έχω πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα. Ένα, αναφέρεται ότι έχουμε 450.000 κυβικά. Αυτή την περίοδο η εκροή του κυβικού της χώρας, δεν πιάνω κάτι άλλο. Πόσο είναι, 12.000 κυβικά περίπου μέσα, όχι, πόσο είναι. Πολύ πιο λίγα. Εσείς αυτό ακριβώς αυτό λέω. Εσείς το φέρετε να φέρετε νερό από τις γεωτρήσεις όπως θέλετε τελειώσει. Γιατί άμα υποθέσουμε τις 50 μέρες,
θα έχουμε στερέσει πλήρω τα πουθενά. Κοιτάξτε, είναι και το άλλο θέμα. Κοιτάξτε, μην λέτε πιο πιθανά. Αφήστε μου να μιλήσω όπω θέλω στην δικιά μου τοποθεσία. Κύριε, ακούστε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα καθόλου καλά. Δεν είχαμε διακόπτε. Δεν σα διέκοψα όλη την ώρα εδώ. Ακούω προσεκτικά. Ακούω προσεκτικά και τα ψέματα και τι αστοχίε τι οποίε λέτε. Και εγώ δεν έχω πει κουβέντα προσπαθώ. Να κυρίσουμε την εργασία. Δεν πρέπει να κινδυνολογείτε στο δημοτικό σύμβουλο. Δεν κινδυνολογώ. Και να μας ακούει ο κόσμος να λέτε ότι σε πολλές μέρες δεν έχει νερό. Μας ακούνε για απ' έξω ο κόσμος που έρχονται και τα κρύβουν. Κινδυνολογείτε. Κινδυνολογείτε κύριε. Εσείς κινδυνολογείτε. Δεν κάνετε ερωτήσεις. Κάνετε ερώτηση, τοποθέτηση και απάντηση. Και δεν σας επιτρέπω στο δημοτικό συμβούλιο να κινδυνολογείτε. Να μας ακούει ο κόσμος απ' έξω ότι σε 50 μέρες η Νάξος θα έχει νερό. Κινδυνολογείτε κύριε. Πρέπει να προστατεύσετε το Δήμο. Η δουλειά σας είναι να προστατεύετε το Δήμο και να μην κινδυνολογείτε. Εσείς ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, αυτό κάνω. Γι' αυτό σας λέω προσέξτε τι λέτε. Για να μας ακούνε και απ' έξω τώρα. Η αλήθεια είναι ο μόνος μας σύμμαχος. Εντάξει, λέτε ότι σε 50 μέρες η Νάξος θα έχει νερό. Είναι το νερό ο κόσμος που κοινάται. Ο αντιδήμαρχος είπε που είναι υπεύθυνος, λέει ότι θα έχουμε. Τα συγκεκριμένα... Δεν είπε αυτά που λέτε εσείς. Τα συγκεκριμένα από θέμα να έρθει για 50 μέρες. Κινδυνολογείτε να βγει αύριο με τίτλους απ' έξω να μας ακούνε ό,τι είπαμε στο συμβούλιο σε 50 μέρες. Μα τι λέτε. Μπράβο. Κύριε Πρόεδρε, καταγραφόμαστε. Λοιπόν, ελάτε. Συνεχίστε. Ερωτήσεις. Ελάτε. Μπορώ. Τέλειο. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά επειδή είπατε ότι λέμε ψέματα, όχι με συγχωρείς. Εσείς έχετε γυψεύσει όλα τα προηγούμενα χρόνια που κινδυνολογούσατε ξανά και λέγατε ότι θα μείνω από νερό και να πάω σε εσά. Στην Ελλάδα, εσάς ότι σε 50 μέρες στην άξο δεν θα γίνει νερό. Πείτε το! Πείτε το! Πείτε το! Ναι, εντάξει, λοιπόν. Θα στερέψουμε, λέει, σε 50 μέρες. Κύριε Πρόεδρε, να μας ακούνε και απ' έξω, πρόεδρε. Το αν θα μπει κάτι ο κ. Μασαλάκης είναι υπεύθυνος εκείνος. Κάνει ερωτήσεις. Το αν είναι ερωτήσεις, κάνει ερωτήσεις. Κόψετε. Ούτε, προσέξτε να δείτε, ούτε προσέξτε να παρακαλεί. Τηλέφωνο σήμερα. Αν γίνετε πρόεδρος του Συμβουλίου, να μου κάνετε αυτό που βλέπω. Δεν έκανε ερωτήσεις, εσάς διέκοψα. Δεν έκανε 10 ερωτήσεις και μετά. Παρενέβη κανένα. Δεν είναι στη δίκη σας. Δεν είναι στη δίκη μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπερασπίστε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αξιδιώτες του έχουν ελάχιστο. Εσείς θα έχετε ξεπεράσει. Μας εγκρίνει ο κόσμος. Ελάτε εδώ πέρα. Αφήστε να γίνει ερωτήσεις και απαντήστε. Το χρόνο θα ξαναδείτε πάλι άμα μας κρίνουν. Θα δείτε. Το χρόνο θα τα πούμε πάλι. Βγες έξω να κινδυνολογείς και μετά να λες καλό την Τετάρτη που θα κάνει. Θα πούμε για τους συνάδελφους χώρους. Βγες έξω να κινδυνολογείς. Ότι η παράταξή σας λέει σε 50 μέρες θα έχουμε νερό. Απαντήστε με το πάχαλο. Ελάτε. Δεν είναι μπάχαλο κύριε. Όπως είναι. Εγώ προστατεύω ένα σύμβολο από το Δήμο. Είναι πολύ προσεκτικός και προστατεύω ένα σύμβολο του νησιού μας και το νησιού. Ελάτε. Αν είσαι και μετά να μου λέτε ότι θα χάσει τη μερίδα. Είναι τόσο. Συνεχίστε κύριε Μασαλάκη. Ο λόγος που το κάνετε αυτό. Ελάτε και καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είσαστε και σε τι κατάσταση έχει φέρει το Δήμο. Μια χαρά είναι. Βρίστε να μιλάμε. Το χρόνο που θα γίνουν εκλογές θα δει σε τι κατάσταση τον έχουμε φέρει. Κάντε υπομονή. Εντάξει, γεια σα. Όχι, εδώ δεν πιέζει. Το χρόνο θα δει. Και όσο θες απάντηση από μένα, του χρόνου θα δεις. Και το Μάιο τον Οκτώβρη. Σε τι κατάσταση τον έχουμε φέρει. Θα αποφασίσουν οι δημότες. Μήπως είναι γεγονός και δεν θα την πάρει. Ο κ. Βασαλάκης και ο κάθε σύμβουλος της ερωτήσης του, χωρίς να δέχονται οι δημότες. Να πεις, το πάλι τον άλλο ότι είστε ψεύτες. Αυτό το είπα αφού τον διακόψατε. Ξέρετε λίγο. Θα σας εξηγήσω τι σε πιάσει. Ελάτε. Σας παρακαλώ. Εδώ δεν είναι το συμβούλιο της Φλίκης σας. Αυτό καλέ.
Ελάτε, ούτε δικό σα είναι και υπάρχουν κανόνε στη διαδικασία. Δεν του ελάχισε. Εσύ έκανε ερωτήσει, δεν διέκοψε κανένα. Ο κύριο Βασαλάκη κάνει ερώτηση. Δεν διέκοψε. Δεν διέκοψα. Το διέκοψα όταν κοινωνιολογεί. Τον διακόψα την κοινωνία. Και βάζει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Που λέει ότι σε 50 μέρε θα έχουμε στερέψει. Εκεί διέκοψα. Τα πρακτικά θα φανεί το σύμπιο. Ελάτε κύριε, ελάτε, συνεχίστε. Να ακούτε. Αυτό κύριε Βασιλάκη. Όχι, για να μην έχω πρόβλημα και δεν θα με διακόψετε. Δεν σα διακόψω. Για να νιώσω τι ερωτήσει. Είμαι δήμαρχο και μιλάω όποτε θέλω να πέρα, έτσι. Διαβάστε. Λοιπόν, έχετε υπόψη σα λοιπόν ότι και πριν δύο χρόνια λέγατε αντίστοιχα πράγματα από εδώ. Αλλά όταν τελικά δεν υπήρξε πρόβλημα κανένα, δεν είχατε το θάρρο να βγείτε να ζητήσετε μια συγγνώμη για αυτέ τι κοινωνικέ που κάνατε. Εσεί το λέτε ότι υπήρξε πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Βασιλάκη. Υπήρχε πρόβλημα, εσεί το λέτε. Πρόβλημα, συγγνώμη. Εσεί το λέτε για να δημιουργήσει πολιτικέ καταστροφέ. Ναι, ναι, ελάτε. Μιλάμε από διαφορετική βάση. Ερωτήσει. Κάντε τι ερωτήσει σα συνολικά για να απαντήσουν οι αντιδήμαρχοι. Από ό,τι λοιπόν, συνολικά. Κάνατε τρει δύο κρίσει. Στα πλαίσια ποια διαχείριση τη μελέτη. Δηλαδή θέλω να πω το εξή. Ότι όταν ένας δήμος, ένας αλλιώτης, οποιοσδήποτε προχωράει στην ανώληψη κυριοδρύσεων ή κάνει έργα για το συμφέρον του δήμου στην προηγουμένη περίπτωση, θα πρέπει να έχει ένα αναλυτικό πλάνο το οποίο να λέει συγκεκριμένα γιατί γίνονται αυτές οι κυριοδρύσεις, με ποιο σκοπό και ποιες ανάγκες πάνε να καλύψουν. Υπάρχει κάποια μελέτη, υδρογεωλογική, η οποία να το αναφέρει αυτό. Έχετε κάνει κάποια τέτοια μελέτη σκοπιμότητας. Έτσι κάνουμε οικονομία στο δημοσίο. Έτσι κάνουμε οικονομία. Μπορώ εγώ να διαχειριστώ τον χρόνο όπω νομίζω. Μπορεί να σα βάλω χρόνο δύο λεπτά που έχετε. Δεν είναι δυνατόν να κάνω ερωτήσει. Παντού σε όλε και στην Βουλή, σε εξεταστικέ, υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση. Για υπάρχει χρόνο στο δημοσίο. Θα σα βάλω χρόνο. Δεν 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 θα σα βάλω να μην καταφέρετε. Γιατί δεν σας βολεύει. Δεν μας ανακρίνει. Δεν σας βολεύει. Σας ανακρίνω. Κάντε σε ένα σχέδιο το οποίο έχετε φτιάξει. Για να μου πείτε τι λέτε. Πες σε αυτό που έκανε αυτό. Δεν σας παρακαλώ. Δεν το τεχνικό το δικό σας. Άρα θα παρακαλώ. Κάντε το δικό σου τεχνικό. Συνεχίζω το παιδί. Επειδή το τεχνικό πρόγραμμα είναι σημαντικό, δεν έχω βάλει πρόσωπο σε κανένα. Δεύτερο. Κατηγορηθείτε τι ερωτήσει καλώ ήρθατε. Μελέτη διαχείριση υδατικών πόρων. Το σύνολο των μελετών το οποίο χρειάζεται για να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική μα ω Δήμο. Έχετε κάνει και μελέτη. Αυτό για να δούμε αν είναι οι αποφάσει οι οποίε παίρνετε είναι χήμα ή ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Τρίτο. Και εντελώ πρακτικά. Κάνετε τρει γεωτρήσει. Οι γεωτρήσει αυτέ σε ποιο θα βρίσκονται. Δηλαδή έχετε κάνει διάνυξη, έχετε σωληνώσει, έχετε κάνει δοκιμαστικές αντλήσεις. Γιατί μιλάτε με νούμερα. Και όταν μιλάμε με νούμερα, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Είπατε, η ιδιότητα των λιγαρών βγάζει 15 κυβικά την ώρα. Αυτό τι είναι, σταθερή παροχή. Μετά από άντληση, ή είναι κάτι το οποίο σας είπε ο γεωτρουμανιστής. Γενικά το λέγω αέρα. Και είπατε ότι μετά τον προϋπολογισμό θα γίνει σωλήνωση. Αυτό ήταν ορθό. Δηλαδή έχετε τρυπήσει και δεν έχετε βάλει σωλήνωση στην ιδιότητα με κίνδυνο να κλείσει. Έχει γίνει αυτό. Πραγματικά, μιλάω στους γεωλόγους, τώρα δεν μιλάω στους δημοτικούς υπουργούς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Λοιπόν, απαντήστε. Α, όχι, συνεχίζω, ναι. Μιλήσατε για κάποιες πηγές. Δεν το λέτε αυτή, κύριε Πολιτέ. Κύριε Βασαλάκη, μιλήσατε για το μυρίσι, ότι έχει κάποιες πηγές. Και εκεί θα κάνει καλλιέργεια προφανώς, από αυτά που λέτε, μαζί με τον κύριο Νόκα, και θα γυρίζετε το. Το νερό στη φανερωμένη, μέσω αθλιών, πώς. Ναι. Θα το δείτε. Ωραία. Πώς θα το δούμε, ναι. Συγχυλομεργές και αποστάσεις της γνωρίζεις. Θα τα δούμε αυτά, αλλά θα παίξουν με εγγραφές και βασταρτικά. Θα παίξουν, θα παίξουν έτσι. Ελάξουν. Ωραία, πέστε τώρα πάνω σε αυτά.
Δεν χρειάζεται να σας πω. Όταν εντάξει μας το 2016, που έλεγε με μα φορερό, σε 50 μέρες πολίτες να ψαχθεί η εφημερίδα, 31 που στο τέλος. Διευθύνηση για το νησί μας αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και πέρασε 31 Αυγούστου, και πέρασε 30 Σεπτέμβρη, και πέρασε 30 Οκτώβρη, και πού το τέλος. Εγώ είπα εδώ πριν από λίγο, ότι εγώ θέλω, και αυτό θα γίνει, τέλος του καλοκαιριού, να μείνει μία αποθήκη φανερωμένη, 200.000 κυβικά. Επειδή θα είναι το έργο σε εξέλιξη, ενώ το έργο η δημοσιογραφία των εγγραφών δεν θα χρησιμοποιείται, να μπορούμε, άμα θέλουμε, να παίρνουμε νερό από εκεί. Τώρα αυτό δεν το είπα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σα ξαναλέω λοιπόν ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με το νερό. Κανένα. Εντάξει. Αν είναι από άφαλα του, αν είναι από ιδιωτήριου, αν είναι από τριξαμινή, αυτό αφορά τη δημοτική αρχή. Και σα λέω κάτι. Ο κόσμο θα έχει νερό. Από άκρε άκρε του νησιού. Εντάξει. Θα μας πει τα χαρακτηριστικά του νερού, θα είναι. Φυσικά. Τα χαρακτηριστικά του νερού. Εννοείται. Θάλασσα. Θάλασσα. Δεν έχουμε δώσει. Εδώ είναι δημοσιογράφοι. Μας πούνε λοιπόν αυτά τα 8 χρόνια που είμαστε δημοτική αρχή, εάν μια φορά σπίσανε βρύσε των σπιτιών. Όπως παλιότερα, αν είχε και τρέχανε λάδι, πίεσε χωρίς ήταν άσπρα. Έχει γίνει ποτέ. Όταν είναι τεράστια τα δίκτυα, όπως είπα και πριν. Στις δικές μου ερωτήσεις από τότε. Ελάτε. Όχι, λέω. Για την οικονομία του χρόνου. Εντάξει, ελάτε. Το κύριο Βασαλάκη, να απαντήσω με ποιο τρόπο γίνανε οι ιδιωτές και για τον λόγο που γίνανε. Εγώ όσο είμαι αρχιδήμαρχος και τους ξέρουν οι συνάδελφοί μου, θέλω να τα φύγω από εδώ, να αφήσω οι υποδομές που τις βλέπουν τώρα η υδραυλική του Δήμου και λένε μπράβο για αυτό που γίνανε το 2016. Όταν θέλω να ενώσω όλα τα δίκτυα, δηλαδή θα σου δώσω παράδειγμα. Μέχρι το 2010 ένας παγιδό απ' έξω ένας αγωγός έκλεινε την δεξαμενή του Αγίου Χρυσοστόμου και όλη η πόλη έμενε από νερό. Έχουμε κάνει ενέργειες λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα και άμα σπάσει εδώ ο αγωγός, θα κλείσουμε μία βάνα που είναι εδώ στη διαστάβαση στην τράπεζα, θα μείνει αυτή η περιοχή και όλη η πόλη θα έχει νερό. Αυτό είναι και σε λιγότερες καταναλώσεις νερού που μένουν όλα τα σπίτια και μετά ανοίγεις τον αγώ και σπάνε τα δίχτυα γιατί δεν αντέχουν όλη αυτή την πίεση. Και θέλω λοιπόν να πω ότι με τις μετρήσεις αυτές τις κάναμε στα σημεία που νιώθουμε ότι οι αγωγοί αντέχουν να πάρουν το παραπάνω νερό. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν έκανε ενημέρωση στον κύριο Νόκα. Ο κύριος Νόκας είναι ο αρμόδιος, τουλάχιστον στο νότιο Αιγαίο από ό,τι ξέρω εγώ, που ξέρει τη χαρτογράφηση του υπεράδοσης και λέει ότι εδώ θα κάνει βιώτευση, εδώ θα κάνει βιώτευση, είναι η κρατική υπηρεσία του κράτους. Δεν υπάρχει ανώτερος, πουθενά. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει ανώτερος. Λοιπόν, και αυτός βγάζει την έδρα και λέει εκεί θα κάνει τη βιώτευση. Και αυτό κάνει. Μάλιστα. Ελάτε με το τεχνικό προγράμματος. Δεν ολοκληρώθηκε. Για τα κυβικά. Είπατε ότι έχει 15 κυβικά. Έκανε άκληση ο. Έκανε άκληση. Πού μπορεί ο Λίγο. Έκανε άκληση ο Λίγο. Κατά αυτά είναι τεχνικά θέματα. Πώς έκανε άκληση ο Λίγο. Ο Γιώργο Πανά. Ο Γιώργο Πανά έβαλε αθλητικό μέσα και έκανε τη λίγη διάκριση. Καταλάβατε τι λέω σε τι άλλε περιπτώσει. Καταλάβατε. Ποιο λέει αλήθεια. Τι εννοεί δηλαδή, τι εννοεί. Κατάσαι, ο Λίγο Πανά δεν δέχομαι να μας αποκαλύψει ψεύτες. Ναι, δεν το δέχομαι να το ότι είναι. Ρωμά, το γυρίσουμε από εκεί. Εντάξει, να δεχτώ ότι έχουμε στο σχολείο. Με δεν επιτρέπεται να δεχτώ όλα αυτά. Να τα ξαναγυρίσουμε πίσω. Εντάξει. Δεν με κάνετε άμα τα γυρίσουμε πίσω, θα γυρίσουμε πολλά. Αφορά λοιπόν μερικά Θα σας πω ότι λέει κύριε Βασαλάκη, συνοπτικά οι ερωτήσεις. Όταν λοιπόν θα γίνει που λέει ο κύριος Βασαλάκης,
Όταν λοιπόν θα σου λυνωθούν οι ιδιοκτήσεις και θα δουλέψουμε, θα του φέρω το ρολόι που θα έχει μπει στη διόρθωση και θα του πω ορίστε. Κύριε Πολυκρέτη. Ναι. Ανοίξατε δύο ιδιοκτήσεις, μια ιδιότηση μας στην περιοχή του Σαγρίου. Πού προβλέπετε να πάει το νερό, το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, στο Σαγρί έχουμε πρόβλημα νερού. Το ξέρετε. Μας είχαν πάρει και άδεια να ανοιχτεί μια ιδιότηση να ανοίξουν την ίδια. Δεν το θέλατε, θα ανοίξουν το προφή τη θα βάλουν νερό. Τι θα κάνουν αυτά. Και το τρίτο, το νερό πάντα πέφτει στον κατήφορο. Όταν φεύγει από την Ομόσκελο, κατεβαίνει και πάει στην Αγία μέχρι την Αγία μέσα μέχρι την Μάρκα έχει φτάσει. Τα πάνω σου και υπότε δεν παίρνουν νερό. Τι θα κάνουν γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο. Καταρχάς, να πούμε ότι η Νάξο είναι μία. Όταν λέμε μία, όταν λέμε μία, τι εννοούμε, έχει νερό εδώ η λίμνη των Αιγαρών. Θα φτάσει μέχρι κάτω στο λίμνη. Μέχρι κάτω στο λίμνη. Αλλά δεν έχει νερό. Όχι, μέχρι τέμα. Μέχρι τέμα, από το Καστέλι. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ιδιώτηση του σκέλου, που έβγαζε μικρή ποσότητα, το νερό πήγαινε από τις εγκαρές και πήγαινε εκεί. Τι θα πρέπει να πούνε οι εγκαρίτες, ότι δεν θα πάει παρακάτω, θα φτάσουν σε ένα σημείο. Συγγνώμη, δεν έκανε. Κύριε Ασχολιαρέ, θα πάει η ερωτήση, θα σου απαντάει. Δεν το συζητάμε λοιπόν ότι θα μας πει ένας πρόεδρος ότι δεν θα πάρει νερό από την κοινίδα να τη φέρει στη χώρα ή από τη μονή να πάρει στη Ρεγία. Όπου χρειάζεται ανάγκη θα πάει ή πάνω ή κάτω. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία. Θα το σκόνεις από πάνω πάνω, από κάτω πάνω και από πάνω να κατεβαίνει κάτω. Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν την ιδιότητα στο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή η ιδιότητα στο σχέδιο, αυτή που υπάρχει τώρα, αποδίδει 60 κιλικά την ώρα. Και έχει δυνατότητα να φτάσει με την Αγία. Και να φτάσει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα σπίτι πάνω στον οικό που να μην έχει νερό. Πάρτε μου ένα τηλέφωνο τώρα, κάποιον τώρα. Α το πέρσι, όχι πέρσι, μου λέτε πέρσι. Μην ένα σπίτι τώρα, ένα σπίτι τώρα, που να μην έχει νερό. Επέρσι που λέτε λοιπόν, επέρσι λοιπόν που λέτε, το δίκτυο που υπήρχε εκεί να παπλύνει τα σπίτια, ήταν ένα δίκτυο το οποίο ήταν παλιό. Και όταν το ακούσε παραπάνω, πίεση έσπαγε το δίκτυο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι από 2 μέχρι 10 φορές την εβδομάδα, από 2 μέχρι 10 φορές την εβδομάδα, οι υδραυλικοί δουλεύουν εκεί πέρα. Αλλά και αυτό το δίκτυο και μέχρι τώρα ευτυχώς έχει γίνει μόνο μία ζημιά, λίγο παραπάνω. Μόνο μία εδώ και περίπου από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Τώρα, το παραπάνω νερό θα φτάσει από την καινούργια ιδιότητα του σχέδιου. Άμα θέλετε να τα πω και αναλυτικά, πάντα απ' όλα θα σα κουράσω. Θα φτάσει και στην Αριστό, μέχρι το υψόμετρο του Μπαούζη, θα ανέβει και μέσα στο κάτω της μικρής δουλειάς ό,τι χρειαστεί και αν χρειαστεί να φτάσει και μέχρι τις τρίποδες να φτάσει. Μάλιστα. Ναι, συγγνώμη, δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ναι. Όταν το νερό φεύγει με ψυγείο και πάει στην Αγία Άννα, ναι. Τι θα κάνουμε για τα σπίτια που είναι πάνω στα ψηλά στα βουνά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι να κλείσουμε το νερό και να μην δίνουμε σαν αγκαλιά. Ακούστε αυτό, θα σα καλύψω σε αυτό. Ορίστε. Θα σα καλύψω. Στο χωριό, στο Σαγρί, τι μέτρα θα πάρετε. Ναι. Λοιπόν, δεν με απαντήσατε. Θα σου απαντήσω ακριβώς. Λοιπόν, στην εξαμήνη του σχέδιου θα τοποθετήσουμε ένα κινητήρα που να μπορεί να κρατάει 2,5 βαρ πίεση και την ώρα που τελειώνει, αν φτάνει μέχρι την Αγία, μέχρι την Μίτσακα, την ώρα που τελειώνει να μπορεί να κρατάει πίεση και να φτάνει μέχρι πάνω ψηλά στην Μόσχελ. Εάν δεν φτάνει το νερό, θα συμπληρώνουμε από την καινούργια ιδιότητα ώστε να φτάνει. Εάν πάλι δεν φτάνει, θα κλείσουν στο καπίρι τα σπίτια και θα είναι το νερό που πάνω. Υπάρχουν εκδοχές, άπειρες εκδοχές, γι' αυτό και η τεχνολογία προχωράει. Λοιπόν, όσον αφορά τους Αγρίες. Πρόεδρε, ούτε πέρυσι, ούτε πέρυσι, ούτε το 2016 που ήταν η έλλειψη του μεγάλου νερού, το Σαγρί δεν έμεινε από νερό. Αν εξαιρέσει μία ζημιά που μπορεί να γίνει, να κάνει ένα πίνακα στο τίποτα και να μείνει μία μέρα ή μισή μέρα, αυτό είναι λογικό ότι μπορεί να γίνει παντού. Εντάξει, δεν έμεινε νερό καμία μέρα. Μην ξεχνά επιθετία σου, πρόεδρε,
που έκανε στη γεώτρηση εκεί πέρα και την άνοιξη σου μείναν μέσα τα μοτέρ το 2009. Γιατί όταν σου μείναν μέσα τα μοτέρ δεν τα βγάλεις έξω. Που γράφανε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το αντιστάσιο του Σαγκρίου, επισκευάστηκε και τελείωσε. Στήριξε 20.000 τώρα, πάνω κάτω. Η γεώτρηση της πλάκης για να έχει το Σαγκρίου, που εγώ το θέλω. Το θέλω οι άνθρωποι να πάνε στη Δύση και να παίρνουν ένα νερό πόσο πρέπει να χρειάζεται να αγοράζουν φιαλωμένο. Έχουμε βάλει μέσα στο πρόγραμμα ξανά έχω τους γιατί δεν μπορούσε να γίνει, να ξαναλειτουργήσουμε τη γεώτρηση της πλάκης. Είναι μια γεώτρηση που, να θυμίσω στον πρόεδρο, έχει να δουλέψει από το 1991. Όταν λάβαμε ακόμα. Πότε. Πότε, πες μόνο. Μέχρι το 1991. Μέχρι το 1998. Πότε. Μέχρι το 1991, αλλά τέλος πάντων 98. Μήπως ήταν πρόεδρος ο κύριος Κοριαλός από το 98 μέχρι το 2010. Και δεν τα κάνει. Λέμε, 12 χρόνια. Εντάξει. Τώρα. Εάν χρειαστεί να γίνει δίκτυο από την άλλη να κατέβει κάτω, ναι, θα πάρετε το σαγκρίνερο. Και πώς μου. Και γιατί δεν είναι και ο δίπλα, ναι. Πού έχουμε νερό. Όχι, όχι, να, όχι να βγαίνουν κάποιοι, γιατί θα το πω. Να σου πω και ποιος μου τώρα, γιατί δεν έχω μυστικά, γιατί θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο Μεραδό και αύριο δεν είμαι. Αλλά να ξέρω πώς μου στη γίνεται. Όχι να βγαίνει ο πρόεδρος του Δαμαριού να, και να λέει ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με τον πρόεδρο του Σαγκρίου, που πάει κάθε μέρα στους Δαμαριού, τους άκουσαν άκουσαν, γιατί τους λέει θα σας πάρει το νερό από όλοι, γιατί θα πάει στη χώρα. Να σου πω εκεί. Και άμα χρειαστεί αυτό, καλά. Λίγο, σε παρακαλώ, άμα χρειαστεί αυτό, και θα γίνει. Και άμα χρειαστεί να πάει και το νερό από τη Μητροπόλου στο Δαμαριό, δεν αυτό θα γίνει.